Την τελευταία φορά που ήταν εδώ καλεσμένη στην εκπομπή μας, κέρδισε τις εντυπώσεις. Μας έβγαλε εκτός χρόνου, τα έκανε όλα, όπα. Και όλη τη Θεσσαλία να την κοιτάμε προσοχή και να την αναζητά. Σήμερα, μόλις είπα το όνομά της, μου στέλνανε μηνύματα από άκρη σ' άκρη στην κεντρική Ελλάδα και μου λέγανε: α, θα έρθει επιτέλους αυτός ο χαρούμενος άνθρωπος, ο πολύ αισιόδοξος, να μας φτιάξει και λίγο το κέφι, ρε αδερφέ, το έχουμε ανάγκη. Η ψυχολόγος και συγγραφέας, η κυρία Θέκλα Πετρίδου, σε απευθεία σύνδεση με την Κύπρο, είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, σας. Καλησπέρα. Πώς είστε? Τι γίνεται? Τι να κάνουμε, είμαστε όλοι ένα από τα ίδια νομίζω. Ναι. Εσύ είσαι εσάς που είστε στην πρώτη γραμμή. Απομονωμένη στην Κύπρο, πού είσαι ακριβώς? Δεν θα σου πω ακριβώς που είμαι, δεν θα σας πω ακριβώς που είμαι, γιατί είναι μυστικό. Είμαι σε ένα χωριό στην ορεινή Λευκοσία. Εγώ έχω διαλέξει την καραντίνα, είμαι πολύ μπροστά. Την έχω διαλέξει από τον προηγούμενο Αύγουστο. Πριν την καραντίνα, εσύ είσαι σε καραντίνα. Σε ρεγιώτικο καθεστώς. Πολύ ωραίο είναι αυτό και νομίζω ότι δεν σου κακοφαίνεται η καραντίνα, Θέκλα μου. Κοίταξε, ήταν πολύ περίεργος μήνας, γιατί ξεκινήσαμε 13 Μαρτίου. 12 Μαρτίου με πήρε ο γιος μου τηλέφωνο. Έχω δύο παιδιά που σπουδάζω στην Αγγλία. Ο γιος μου είναι στο μάστερ, η κόρη μου είναι στο δεύτερο έτος νομικής. Με παίρνει ο γιος μου 12 Μαρτίου και μου λέει: να ξέρεις ότι σύντομα θα κλείσουν τα σύνορα. Mm-hmm. Και εγώ θέλω να έρθω, γιατί έχω κάποιες εργασίες να κάνω και προτιμώ να έρθω να τις κάνω μαζί σας εκεί στο χωριό, παρά να είμαι εδώ στην Αγγλία μόνος μου ή να πάω στην Πάφο που είναι οι παππούδες που έχει έγνοια για την υγεία τους, γιατί είναι σε ευάλωτη ομάδα πληθυσμού λόγω ηλικίας, γονείς μου και υγείας. Οπότε 13 του μηνός ήρθε ο γιος μου στην Κύπρο και μείναμε αναγκαστικά καραντίνα. Η κόρη μου επέλεξε να μείνει στην Αγγλία και δεν το μετανιώνει, okay. Είναι καλύτερα εκεί. Και έχει ένα μήνα που είμαστε εδώ και εγώ έχω πάθει τα πάντα όλα. Μέχρι και εγκάβματα δευτέρου βαθμού έχω πάθει. Τώρα έχω αρχίσει να περπατώ. Οπότε μην νομίζεις πως θα είναι εύκολα τα πράγματα. Έτσι. Και επίσης έχει πάθει και ο κόσμος στο κανάλι μου ένα τραλαλά. Σωστό. Λογικό είναι. Αυτό θα μας τα πεις για το τραλαλά σε καλέσαμε σήμερα. Αλλά δώσε μας μια εικόνα για την Κύπρο. Πώς είναι τα πράγματα εκεί από άποψη κορονοϊού? Ακούγοντας κάποιες στατιστικές πρόσφατα, νομίζω ότι είμαστε σε καλή θέση. Επιτέλους, όπως και η Ελλάδα είναι σε καλή θέση. Νομίζω ότι είστε γύρω στη 40 κάτι και εμείς γύρω στο 80 κάτι. Είμαστε λίγο καλύτερα από εσάς. Ο κόσμος είναι προσεκτικός. Εγώ το είχα προβλέψει αυτό το πράγμα, γνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το μυαλό του Έλληνα και το μυαλό του Κύπριου. Όχι ότι οι Κύπροι δεν είμαστε Έλληνες, με λόγο σε σχέση με το που μένει ο καθένας. Θεωρούσα ότι εμείς οι Κύπροι θα ήμασταν πιο υποταχτικοί και θα ήμασταν πιο προσεκτικοί να ακολουθήσουμε τους κανόνες. Πράγμα που έχει φανεί. Δηλαδή είναι πιο πολλά τα κρούσματα αναλογικά στην Ελλάδα από ότι είναι στην Κύπρο. Ίσως γιατί εμείς στην Κύπρο είμαστε για πολύ περισσότερα χρόνια πρόσφατα υπόδουλοι από την Ελλάδα και κυρίως στην κεντρική Ελλάδα που είχε ελευθερωθεί πριν πάρα πολύ καιρό. Τώρα. Ενώ από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι ο κόσμος, γιατί δεν βγαίνω έξω. Ο άνδρας μου βγαίνει έξω επειδή το επάγγελμα του είναι τέτοιο που δεν μπορεί να μην πάει στη δουλειά. Μου λέει ότι επικρατεί μια νέκρα, μια μελαγχολική κατάσταση. Εντάξει, θα περάσει όμως αυτό. Το πρωί χαρούμενος και γυρνάει το μεσημέρι χαλασμένος. Δεν πειράζει, του φτιάχνεις εσύ το κέφι. Λοιπόν, τώρα για να δώσουμε καμιά συμβουλή για το πώς θα φτιάξουμε και το δικό μας κέφι. Διότι τόσο καιρό μέσα στα σπίτια, πρέπει να σου πω εσύ το ξέρεις, Θέκλα μου, πολύ καλά. Ο κόσμος έχει αρχίσει λίγο και παλαβώνει. Δηλαδή, και αρχίσει και λαλάμε ακόμη λίγο. Λαλάμε, πώς το λες, όλο μ' αρέσει. Γιατί πολλή επαφή τώρα, η πολλή επαφή με έναν άνθρωπο που είχες καιρό να τον συναστραφείς 24 ώρες, 24 ώρες, όλοι είχαμε τις δουλειές μας, πηγαίναμε στις δουλειές μας, έτσι. Βρισκόμασταν 2-3 ώρες, 4 ώρες στο σπίτι μαζί. Τώρα 24 ώρες για ένα μήνα. Δεν τρώγεται εύκολα το γλυκό αυτό. Ναι, ιδίως και όσοι βρίσκονται σε καταστάσεις που δεν είναι ιδανικές, όσοι έχουν συμβιβαστεί. Ναι. Στις επιλογές ζωής, ναι. Εντάξει, επιλογές ζωής που μπορείς να επιλέξεις είναι ποιον θα παντρευτείς ή με ποιον θα συγκατοικήσεις ή με ποιους συγγενείς σου θα έχεις επαφές ή όχι, με εξαίρεση τα παιδιά σου. Τους μόνους που δεν μπορείς να διώξεις από τη ζωή σου είναι τα παιδιά προφανώς, σου. Ναι. Τους υπόλοιπους μπορείς σε καιρό ειρήνης να επιλέξεις. Θέλω να έχω επαφές με αυτόν τον συγγενή, δεν θέλω να έχω. Θέλω να συνεχίσω να είμαι παντρεμένη με αυτόν τον άντρα, δεν θέλω. Θέλω να είμαι αυτή τη γυναίκα, δεν θέλω. Δυστυχώς, επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω μας ζουν ζωές ψεύτικες και οι περισσότεροι στηρίζονται σε πέμπτους και έκτους τροχούς της αμάξης για να είναι καλά. Δηλαδή έχουν και τη σχέση τους, έχουν και το γάμο τους, έχουν και το κάτι της και το παρακάτι της και το παρακάτι της. Τι είναι αυτό το κάτι της? Με την καραντίνα ήρθε να αντιμέτωπες τις επιλογές. Με συγχωρείς. Το κάτι της, το παρακάτι της και αυτά, τι είναι? Παράλληλες σχέσεις. Και δεύτερη εξουσυζυγική σχέση και τρίτη εξουσυζυγική σχέση. Έχει πάρα πολύ πλάκα, γιατί σήμερα διάβαζα.
Για το κανάλι μου στο YouTube, για τους αυτούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της συμμετοχής τους, διαβάζω κάθε Δευτέρα. Ξέχασα χθες που ήταν Μεγάλη Δευτέρα, το έκανα σήμερα που είναι Μεγάλη Τρίτη. Διαβάζω ένα απόσπασμα από το πρώτο βιβλίο που έχω γράψει ποτέ, Την Ανατομία μιας γυναίκας, το οποίο εκδόθηκε το 2005, δηλαδή είναι 15ετίας βιβλίο. Ναι. Και το σημερινό απόσπασμα που διάβαζε ήταν από το 8ο κεφάλαιο που είχε να κάνει με τις εξουσιακές σχέσεις. Τι δηλαδή. Και συνειδητοποίησαμε πάρα πολύ έκπληξη, γιατί ξεχνάς τι έχεις γράψει. Δηλαδή, διαβάζεις τώρα 15 χρόνια μετά τι έχεις γράψει. Σωστά. Είναι σαν να διαβάζεις το βιβλίο ενός άλλου. Ναι. Όχι σε το δικό σου, με τίποτα. Είναι σοβαρό, είναι σε το δικό μου, καμία σχέση. Σωστά. Για λέγε. Και τι διαπίστωσες λοιπόν ότι. Λοιπόν, και έπαθα την πλάκα μου, γιατί όντως οι εξουσιακές σχέσεις ήταν ένα φαινόμενο με το οποίο είχα έρθει αντιμέτωπη όταν νεαρή ψυχολόγος του 1998 ξεκίνησα να εργάζομαι στην Κύπρο. Δεν είναι κάτι καινούριο. Όχι, εντάξει, αλλά τώρα. Μισό λεπτό. Τώρα. Τώρα, μια και ανέφερα το βιβλίο, Δημήτρη, να πω στους τηλεθεατές σου ότι στην ιστοσελίδα μου theklapetridou.com μπορεί να πάει κάποιος εκεί που είναι η καρτέλα ηλεκτρονικές εκδόσεις και να διαβάσει δωρεάν τα δύο πρώτα βιβλία που έχω γράψει. Α, πολύ ωραία. Αυτό το οποίο έχω αναφέρει τώρα, Η Ανατομία μιας γυναίκας, και το δεύτερο που είχα γράψει το 2011. Πολύ ωραία. Που έχει τίτλο Και οι άνδρες έχουν ψυχή, οι δυνάμεις και αδυναμίες του ισχυρού εντός αργοφύλου. Το οποίο τα έχω βγάλει δωρεάν για να διαβάσει ο κόσμος ηλεκτρονικά. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, δώσε μας συμβουλές πώς θα αντέξει ο ένας τον άλλον και βεβαίως πώς πρέπει να είμαστε μέσα στο σπίτι. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω ότι πρέπει λίγο και μέσα στο σπίτι όλοι μας να προσέχουμε πώς συμπεριφερόμαστε, πώς ντυνόμαστε, ξέρω εγώ, να μην είμαστε και όλη μέρα με την πιζάμα και οι γυναίκες και οι άντρες. Λίγο ρε παιδί μου να αλλάζουν οι παραστάσεις. Είναι θέμα εξωτερικής εμφάνισης περισσότερο. Δεν είναι, δεν παίζει ρόλο και αυτό. Να είναι ο άλλος επιθυμητός. Τώρα, άμα τον βλέπεις ένα μήνα μέσα στο σπίτι με την ίδια πιζάμα, ας πούμε, και με τα γένια ξύριστο, ξέρω εγώ. Αλλά και άμα είσαι με την ίδια πιζάμα άλλου του και ξύριστο ένα μήνα, σημαίνει είσαι σε φάση κατάθλιψης. Οπότε σε φάση κατάθλιψης ούτε ο ίδιος δεν έχει επιθυμία. Ναι, οκ. Ωραία. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο πρέπει να κοιτάζουμε την ψυχή μας παρά το σώμα μας. Και αν είμαστε σε καλή ψυχική υγεία, τότε και το σώμα μας το φροντίζουμε. Ναι. Δηλαδή, χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως ηλικίας και φάσης ζωής, χρειαζόμαστε και λίγο χρόνο μόνοι. Και τώρα με την καραντίνα το δύσκολο είναι ότι δεν έχουμε αυτό τον ποιοτικό χρόνο με τον εαυτό μας. Α, μπράβο. Άρα τι κάνουμε, πώς μπορούμε να τον κάνουμε αποκτήσουμε. Κάνουμε πρόγραμμα. Δηλαδή. Κάνουμε πρόγραμμα. Δηλαδή. Είμαστε δύο άτομα στο σπίτι, τρία, ναι. Σαν εμείς τώρα είμαστε τρία. Ναι. Ξυπνάει ο ένας στις 6. Ναι. Πάει δουλειά στις 7, έχει μία ώρα μόνος του. Ξυπνάει η άλλη στις 8. Ναι, είναι μόνη της μέχρι να ξεκινήσει να κάνει δουλειά. Ο γιος μου ξυπνάει στις 2, γιατί έχει έρθει στις 1. Γιατί πάει με το ωράριο της Αγγλίας. Δηλαδή έχει ώρες που ο ένας κοιμάται, ο άλλος είναι δουλειά, ο άλλος είναι στο δωμάτιο. Άρα να βγάζουμε όλη την ώρα όλοι μαζί. Δεν χρειάζεται να είμαστε λοιπόν, λες, όλη την ώρα ένας πάνω στον άλλον και να κάνουμε κοινά πράγματα μέσα στο σπίτι. Το πολύ μαζί σκοτώνει. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε. Γιατί είμαστε πολύ μαζί όλοι τώρα. Πώς να μην σκοτώσουμε ένας τον άλλον είναι το ζήτημα. Εντάξει, δεν μπορείς να σκοτώσεις αν δεν το έχεις μέσα σου να είσαι δολοφόνος. Όχι, ρε παιδί μου. Πώς να μην σκοτώσει τον έρωτα, πώς να μην σκοτώσει την αγάπη, πώς να μην σκοτώσει τον. Δεν μπορείς να σκοτώσεις κάτι που δεν υπάρχει. Γιατί πιστεύεις ότι είναι δύο άνθρωποι και δεν είναι ερωτευμένοι και είναι μαζί. Σε πολλά ζευγάρια έχει φύγει. Έχει φύγει ο έρωτας. Οπότε δεν μπορείς να σκοτώσεις κάτι που δεν υπάρχει. Σε αυτού τα ζευγάρια που υπάρχει ο έρωτας. Τον διαφυλά του. Άρα μου λες ότι πολλοί έχουν κάνει ένα συμβιβασμό στη ζωή τους, μένουν μαζί με έναν άνθρωπο. Πολύ. Ναι, ωραία, μένουν μαζί, πάρα αλλά τώρα. Πολλοί είναι σε γάμους βιτρίνα, σε γάμους που ένας από τους δύο είναι παντρεμένος με τον άλλον και άλλος δεν είναι. Σε γάμους που δεν είναι, ρε παιδί μου. Μπορεί να αγαπιούνται οι άνθρωποι, να έχουν συνηθίσει να αγαπιούνται, να έχουν βολευτεί. Για πολλούς λόγους, έτσι. Τι σημαίνει αγαπιέμαι, δεν αγαπιέσαι ερωτικά, δεν εννοείται γάμος. Δεν είναι επιχείρηση. Πώς το εννοείς ότι δεν αγαπιέσαι. Μα πώς μπορεί να είσαι με έναν άνθρωπο και να μην αγαπιέσαι ερωτικά, βρεσή Θέκλα μου, γίνεται. Πώς. Ρωτήστε το 70 με 80% των Ελλήνων σήμερα να σας πούν πώς γίνεται να είσαι παντρεμένος με έναν άνθρωπο που δεν είσαι ερωτευμένος. Ρωτήστε. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω είναι ανυπόφορο αυτό. Βεβαίως είναι ανυπόφορο και γίνεται ακόμη πιο ανυπόφορο με την καραντίνα. Βέβαια. Δηλαδή, άμα δεν θες να είσαι και εδώ, εγώ με τη γυναίκα μου που θέλω να είμαι. Και ζορίζομαι και εγώ και εκείνη προφανώς, όπως και πολλοί άλλοι. Πόσο μάλλον να μην θέλεις έναν άνθρωπο.
Σκέψου, ναι. Να ζεις με τον εχθρό σου και να είσαι υποχρεωμένος να ζεις πολύ καιρό με τον εχθρό. Νομίζω είναι ανυπόφορο πραγματικά. Mm. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα αυξηθούν τα διαζύγια μετά την καραντίνα. Πάντως έχουν αυξηθεί οι κλήσεις προς τις εθνικές γραμμές για τη βία. Η εθνική γραμμή για τη βία στην Ελλάδα είναι το 15900, στην Κύπρο είναι το 14-40 και όλες οι στατιστικές δείχνουν πως έχουν αυξηθεί οι κλήσεις προς τις εθνικές γραμμές για τη βία. Άρα ο εγκλεισμός μας έχει προκαλέσει, έχει αυξήσει τα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας, έτσι. Όχι, η βία υπήρχε από πριν εκεί πέρα, απλώς κάποια θύματα διέφευγαν. Δηλαδή, αν δεν βρίσκεσαι πολλή ώρα με το θήτη σου, ναι, δεν θα μπορεί δεν να καταγγέλεις κάποια ξεσπάσματα. Εύκολα, άμα είσαι αναγκαστικά μέσα, είναι πιο δύσκολο να τα αποφύγεις. Τώρα, αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα και έχω γράψει και ένα βιβλίο για αυτό το θέμα. Το Να μείνω ή να φύγω, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Όποιος ενδιαφέρεται να δει τις απόψεις μου, ναι, όσον αφορά στο ποιοι γάμοι είναι αληθινοί και ποιοι όχι, και ποιοι γάμοι αξίζουν τον κόπο να πολεμήσουμε για αυτούς και ποιοι όχι. Ας πάρουμε την υπόθεση ότι μιλάμε για μια οικογένεια που οι άνθρωποι θέλουν να είναι μαζί και δεν έχουν σοβαρά προβλήματα. Αυτή την περίοδο, ειδικά αν κάνουν όλη καραντίνα, δηλαδή αν δεν βγαίνει κανείς από το σπίτι. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν οικογένειες στις οποίες βγαίνει μόνο ένας κάθε μέρα για να πάρει το σκύλο βόλτα ή για να πάει για ψώνια. Δεν βγαίνει για δουλειά. Ναι. Πρέπει να βάλουν ένα πρόγραμμα στη μέρα τους. Και οι άνθρωποι που είναι μόνοι πρέπει να βάλουν πρόγραμμα στη μέρα τους. Δηλαδή, πρέπει να ξυπνάμε συγκεκριμένη ώρα. Δηλαδή, να μην αφαιθούμε να έχουμε ένα άστατο πρόγραμμα. Ακούω από πολλούς. Γιατί ότι αυτό, ρε, με συγχωρείς, δεν είναι μια ευκαιρία για ξεκούραση και η καραντίνα? Δεν πειράζει. Ξεκούραση. Άμα ξυπνήσω στις 11, δεν βάλω ξυπνητήρι και ξυπνήσω στις 11, στις 12, στις 10, ξέρω εγώ. Πειράζει, είναι κακό. Όλες οι μελέτες των νευροψυχολόγων, ναι, δείχνουν ότι ο ύπνος, ο οποίος είναι πιο ξεκουραστικός και πιο ανανεωτικός, είναι ο ύπνος από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 4 το πρωί. Ναι. Υπάρχει περίπτωση σε εμάς τους ενήλικες, μια φορά τη βδομάδα, αν θυμάμαι καλά, να έχουμε έκρηση αυξητικής ορμόνης. Η αυξητική ορμόνη υπάρχει στα παιδιά, στους εφήβους και σταματάει να υπάρχει σε τόσο μεγάλη ποσότητα μετά τα 22-23 χρόνια. Στους ενήλικες, μια φορά τη βδομάδα, εάν κοιμόμαστε μεταξύ 11 το βράδυ και 4 το πρωί, μπορεί να πετύχουμε αυτή την έκρηση αδρεναλίνης, η οποία είναι φυσικό αντικαταθλιπτικό. Γι' αυτό είναι καλά να κοιμόμαστε αυτές τις ώρες. Δηλαδή από τις 11, ναι, ξάπλωσε η ώρα 11, ρε παιδί μου, και ξύπνησε 10 το πρωί. Αλλά να κοιμηθεί στις ωφέλιμες ώρες. Επίσης, για τους μεγαλύτερους σε ηλικία, όπως είμαι και εγώ που είμαι 45 ετών, που δεν είναι εύκολο για μας να κοιμηθούμε πολλές ώρες συνεχόμενες, ειδικά και όσοι έχουμε κάποια θέματα υγείας, όπως διαβήτη που έχω εγώ, και αυτά που μπορεί να μας ξυπνήσουν στις 4-5 ώρες, ή οποιοδήποτε λόγο που έχει να κάνει με την υγεία μας, οπότε δεν κοιμόμαστε εύκολα ξανά, είναι καλά να κοιμόμαστε νωρίς, να ξυπνήσουμε την ώρα που θα ξυπνήσουμε και μετά να κάνουμε σιέστα, απογευματινό ύπνο. Μάλιστα. Αυτό που κάνουν τη νύχτα μέρα κάποιοι τους κουράζει, δεν τους ξεκουράζει. Αν ρωτήσεις ανθρώπους, γιατί εσύ αποκλείται να το κάνεις επειδή εργάζεσαι τις ώρες που εργάζεσαι. Αν ρωτήσεις ανθρώπους που ξυπνάνε 5 το απόγευμα και πάνε για ύπνο 7-8 το πρωί, θα σου πούνε ότι νιώθουν μονίμως κουρασμένοι. Ναι, και δεν ξεκουράζονται σωστά. Ναι. Τώρα, αυτό με τον, ναι, ύπνο ισχύει για όλες τις περιόδους. Σε όλες τις περιόδους. Αλλά ειδικά, ναι, τώρα πρέπει να το προσέξουμε. Επίσης, η άσκηση. Φυσική, ναι, άσκηση. Δεν ξέρω στην Ελλάδα πώς είναι. Εδώ στην Κύπρο μπορεί κάποιος να πάει στη φύση κοντά στην περιοχή που μένει να ασκηθεί. Και εδώ κοντά στην περιοχή που μένεις. Ακριβώς. Ναι, το ίδιο είναι. Ναι. Να το κάνουμε αυτό. Και να το κάνουμε καθημερινά και να, ναι, το κάνουμε την ίδια ώρα. Αχα. Άρα γιατί να κάνουμε, έτσι, λες ουσιαστικά να αποκτήσουμε μερικές συνήθειες μέσα στην καραντίνα. Όπως είναι τα βρέφη, Δημήτρη. Ναι. Όταν έχεις βρέφος, πρώτα ταΐζεις τακτικά, πρέπει να το κοιμίζεις τακτικά, πρέπει, ναι, να δουλούζεις τακτικά, να το, ναι, αλλάζεις τακτικά, να του κάνεις και γυμναστική τακτικά, έτσι και είναι λίγες. Μάλιστα. Άρα δηλαδή να έχουμε ένα να πρόγραμμα, να μην τα αφήσουμε όλα χύμα, μας λες, μέσα στην καραντίνα, ναι, και πούμε εντάξει, αφού είμαστε κλεισμένοι εδώ. Να πάθουμε κατάθλιψη. Μάλιστα. Μάλιστα, κατάλαβα. Τώρα, δεν είναι δύσκολο πράγμα να κυλήσει κάποιος σε κατάθλιψη, εφόσον ζούμε σε μια εποχή που οι ειδήσεις είναι συνεχώς αρνητικές. Σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό είναι αυτό που λες. Ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει κίνδυνος σοβαρός για τη ζωή και την υγεία μας. Ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την οικονομική μας επιβίωση και όλοι σκεφτόμαστε ότι άμα τελειώσει όλο αυτό, τι θα γίνει με την οικονομία. Όλοι μας το έχουμε μέσα στο μυαλό μας αυτό το πράγμα, έστω και αν το παίζουμε τρελίτσα, το έχουμε. Είναι όλα αυτά τα αρνητικά. Ναι. Άμα αφήσουμε και τον ύπνο μας και τη διατροφή θα το χάσουμε και την άσκησή μας,
Ναι. Θα μας πάρει το ποτάμι. Παίζουν πριν κλείσουμε και δύο πράγματα για τους μοναχικούς ανθρώπους. Για αυτούς δηλαδή που ζουν μόνοι τους και είναι θύματα σε εισαγωγικά της καραντίνας, βρίσκονται μέσα στο σπίτι και δεν έχουν ανθρώπους, δεν έχουν φίλους, παρέες, σύντροφο. Θέλω να τους πω ότι τους ζηλεύω πάρα πολύ. Τους ζηλεύεις πολύ? Τι ανατρέπει πολύ, θα ήθελα πολύ να ήμουν στη θέση του. Δεν θα μπορέσω να συνηθώ ποτέ μαζί τη. Το θέμα είναι ότι και εγώ περίεργο, αλλά δεν είναι έτσι. Όταν είσαι πραγματικά μοναχικός άνθρωπος και ισοστρεφής, γιατί εγώ είμαι, δεν μου φαίνεται, αλλά είμαι. Ναι. Σ' αρέσει να περνάς χρόνο με τον εαυτό σου. Μωρέ, και εμένα μ' αρέσει, δεν λέω, αλλά δεν αρέσει σε όλους. Να πάμε, άσε με εμάς που μας αρέσει. Πάμε σε εκείνους που δεν αρέσει και το αντιμετωπίζουν ως πρόβλημα αυτό. Σε εκείνους που δεν αρέσει, θα έχουν φροντίσει μέχρι τώρα να έχουν παρέα στο σπίτι. Δεν είναι εύκολο για μένα. Μου φαίνεται πολύ παράδοξο κάποιος που είναι, του αρέσει ή που είναι εξωστρεφής να παραμένει μόνος. Παράδοξο. Καλά, δεν έχουν τύχη, ρε παιδί μου. Μπορεί να μια κοπέλα να μην έχει σχέση αυτή την περίοδο, να είναι μόνη της στο σπίτι. Να την έπιασε η καραντίνα. Αυτοί που είναι μόνοι στο σπίτι, ναι, μπορούν πολύ πιο εύκολα να κάνουν το πρόγραμμά τους, όπως είχα πει προηγουμένως. Εντάξει. Δεν έχουν πάνω στο κεφάλι τους κάποιον να τους λέει «Μαμά, τι θα φάμε πάλι? Μαμά, δεν τρώω το ίδιο. Μαμά, πότε θα φάμε?» Αυτό το «πότε θα φάμε», όλες οι γυναίκες, ταυτιστείτε μαζί μου, «πότε θα φάμε, τι θα φάμε σήμερα?» Πώς το «Νόε, Νόε, τι θα φάμε σήμερα?» Τι αυτό το ανέκδοτο με τον Βάτραχο. Έχω βαρεθεί να πω «τι θα φάμε σήμερα?» Δεν έχουν γιατί να μαγειρέψω για τους κανακάριδες απανταχού γης. Συζύγους, ιούς και τα λοιπά. Ταυτίζονται, μου στέλνουν μηνύματα. Οι γυναίκες ταυτίζονται όντως με αυτό. Όχι μόνο η Μεγιώτα. Ναι. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία, η οποία είναι εξαιρετική, για να επικοινωνούν με ανθρώπους που πραγματικά γουστάρουν. Όπως εμείς τώρα που είμαι εγώ στην Κύπρο και είσαι εσύ εκεί στο Βόλο και είμαστε σχεδόν σαν να καθόμαστε ο ένας απέναντι από τον άλλο. Με βλέπεις, σε βλέπω και επικοινωνούμε. Έτσι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία και επίσης είναι μια πολύ καλή περίοδος τώρα για να μάθουμε στους μεγαλύτερους ανθρώπους την τεχνολογία και τη χρήση της τεχνολογίας. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Αυτούς που είναι μεγάλη σε ηλικία και μένουν μόνοι, για παράδειγμα μια γυναίκα χείρα, ένας άντρας χείρος ή ένα ζευγάρι που είναι απομονωμένοι κάπου, είναι καλά και δεν μπορούν να δουν τα παιδιά τους. Είναι καλά να τους δώσουμε πρόσβαση στην τεχνολογία, ώστε να μπορούν μέσω βιντεοκλήσεις να δουν τα εγγόνια τους, τα παιδιά τους, να δουν τους πρόσωπα κλπ. Επίσης, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να έχουμε χόμπι όσοι είναι μόνοι, που να είναι ανεβαστικά. Δηλαδή, όπως να διαβάσουμε κάποια βιβλία που θα θέλαμε να διαβάσουμε εδώ και καιρό και δεν βρίσκαμε χρόνο, να διαβάσουμε βιβλία. Να παρακολουθήσουμε κάποιες εκπομπές που τις έχουμε. Όλοι έχουμε κάποιες εκπομπές που τις έχουμε στη λίστα μας για να τις παρακολουθήσουμε. Να τις παρακολουθήσουμε. Ναι. Δεν μου λες τώρα ένα τελευταίο ερώτημα. Βοηθάνε πολύ. Ναι. Ένα τελευταίο ερώτημα μου το στέλνει ένας τηλεθεατής για τα ζευγάρια, λέει, που είναι μακριά. Είναι ο ένας στην Αθήνα, είναι ο άλλος στο Βόλο. Λέει. Τι κάνουμε τώρα που δεν μπορούμε να βρεθούμε? Είναι γι' αυτό ένα θέμα. Cyber. Τι έγινε? Cyber. Skype. Cyber. Tinder. Cyber. 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 Cyber sex. Επικοινωνούμε μέσω διαδικτύου. Τι να κάνουμε? Το γράφεις. Το γράφεις, βάζεις την κάμερα, αλλά φροντίζεις να υπάρχει μυστικότητα και διακριτικότητα. Καλά, ναι, αυτό ναι. Μιλάει για νόμιμα ζευγάρια, υποθέτω, ε. Καλά, δεν ξέρω τι λέει. Δεν έχω εικόνα. Η αλήθεια είναι αυτή. Μπορεί και παράνομο. Πάντως, τι πειράζει? Όσους έχουν παράνομη σχέση, ναι, ή εξωσυζυγική σχέση ή εξωσχεσική σχέση, ναι, τώρα είναι η περίοδος για να αποφασίσουν αν γουστάρουν να μείνουν με τον άντρα τους ή με τη γυναίκα τους. Δεν ευνοεί. Ή αν γουστάρουν να τα κάνουν όλα λίγο. Δεν ευνοεί αυτό, γιατί η μία του έχει λείψει και η άλλη την έχει όλη μέρα στο σπίτι. Άρα δεν είναι ισότιμη αντιμετώπιση, βρε Θέκλα. Ναι, αλλά μπορεί αυτή που δεν είναι στο σπίτι να τον έχει πρίξει χειρότερα. Μπορεί. Λοιπόν, θα σε δούμε ξανά. Δεν γλιτώνεις. Σε φιλώ. Φιλιά στην Κύπρο, την όμορφη και σε σένα. Καλή Ανάσταση σε όλους στο Βόλο. Καλή Ανάσταση σε όλη τη Θεσσαλία, σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Ευχαριστώ πολύ.